λαμβάνει μέρος στην σειρά Ανάσες, Μουσική Κόσμη, την οποία την δημιουργήσαμε το 2012 μαζί με το Ινστιτούτο Γκέτε και το δικό μου γραφείο United World. Επειδή ανακαλύψαμε ότι έχουμε ένα κοινό όραμα και ότι θα θέλαμε να προσφέρουμε στην πόλη τακτικά πολύ ιδιαίτερες συναυλίες. Μου είπατε ότι τώρα είναι η ένατη στη σειρά. Ναι, η ένατη είναι ακριβώς. Άρα από το 2012 μέχρι τώρα, συχνά πυκνά. Κάθε χρόνο περίπου 3 συναυλίες. Mm-hmm. Και προσπαθούμε έτσι, με μακροπρόθεσμα, να χτίσουμε σιγά σιγά όλο και πιο πολύ ένα κοινό που έρχεται και απολαμβάνει αυτές τις μουσικές και γνωρίζει αυτές τις μουσικές που είναι κάπως έξω από το mainstream που λένε, από αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Ωραία φύσα έχετε πάντως, επειδή τη βλέπουμε τώρα στην οθόνη. Ναι. Κατευθείαν το πιάσαμε το μήνυμα, ότι είναι... πρόκειται για κάτι όχι mainstream και τώρα απολαμβάνουμε και ένα κομμάτι από παλαιότερη συναυλία. Όταν λέτε όχι mainstream... Δεν είναι καν μέσα σε κάποια κατηγορία πολλές φορές. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι jazz, αν είναι folk, αν είναι world music, αν είναι κλασική μουσική. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε πράγματα όπου υπάρχει μια μεγάλη δημιουργικότητα, όπου οι καλλιτέχνες έχουν βρει έτσι, μια δική τους φωνή και μια ταυτότητα και μπορούν να εκφράσουν μια υψηλή τέχνη που αγγίζει την καρδιά. Επιβεβαιώθηκε η υποψία σας ότι υπήρχε η ανάγκη για αυτές τις συναυλίες από την προσέλευση του κόσμου? Πιστεύω πάρα πολύ ότι υπάρχει ανάγκη και δεν είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να γεμίσουμε τις συναυλίες, αλλά πού και πού τις γεμίζουμε, άλλες φορές είναι λιγότερος ο κόσμος, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Ο κόσμος που έρχεται είναι πάρα πολύ ευγνώμων κάθε φορά. Είναι τόσο ανακουφιστικό να μην σας ενδιαφέρει και να το κάνετε γιατί θέλετε να το κάνετε. Γιατί ξέρετε το άγχος που κρύβεται, φαντάζομαι, πίσω από τις διοργανώσεις συναυλιών και τι σημαίνει αυτό για τον μάνατζερ και τι σημαίνει αυτό για τον παραγωγό και το να περιμένει το κάθε εισιτήριο που θα κλείσει μέσω ίντερνετ κτλ. Ναι, βέβαια, εγώ είμαι στην πάρα πολύ ωραία θέση που συνεργάζομαι με τον Γκέτε, το κάνουμε πραγματικά από κοινού. Και το Ινστιτούτο Γκέτε, πρέπει να σας πω ότι το θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι στον κόσμο από τα ιδρύματα, από τις οργανώσεις που πραγματικά υποστηρίζουν και τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο με ένα πάρα πολύ πρωτοποριακό και ουσιαστικό τρόπο. Και σε αυτή την περίπτωση το Ινστιτούτο Goethe το υποστηρίζει πάρα πολύ και από την οικονομική πλευρά. Άρα τώρα βλέπουμε τη 10η συναυλία σας. Την ένατη. Την ένατη βλέπουμε. Ναι. Αν νόμιζα ότι έχουν γίνει οι 9 και τώρα πάμε για τη 10η, αλλά όχι. Είναι η σειρά της ένατης. Ναι. Ωραία. Ναι. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στην αίθουσα της ΚΟΘ, Μιχαήλ Σολομολίδης. Είναι το πρώην Παλάς που είναι εδώ στην παραλία. Από το Λευκό Πύργο απέναντι, ναι. Mm-hmm. Και 9 η ώρα, τα εισιτήρια είναι 10 και 8 ευρώ και υπάρχουν εισιτήρια, θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε κόσμο. Ηλεκτρονικά μπορούν να τα προμηθευτούν ή πρέπει να πάνε κάπου σε κάποια εκδοτήρια? Πρέπει να έρθουν ή στα γραφεία της ΚΟΘ μεταξύ 10 και 12 ή μετά τις 7 αύριο ή μπορούν να μπουν στο ίντερνετ και να βρουν τα email μας, mm-hmm, και να κρατήσουμε εισιτήρια. Το Trio Ivoir, να σας πω ότι είναι ο Hans Lüdemann από τη Γερμανία, που ξεκίνησε την καριέρα του με τον Jan Garbarek και μετά είχε κάνει πάρα πολλά CD, αλλά ενδιαφέρθηκε πάντα για συνεργασίες με άλλους πολιτισμούς. Και είχε πάει στην Αφρική το 1999 και γνώρισε τον Άλι Καϊτά που παίζει μπαλαφόν, το οποίο είναι αυτό το όργανο που βλέπουμε εκεί. Είναι ένα ξυλόφωνο που από κάτω έχει κολοκύθια, mm-hmm, που κάνουν τον ήχο πιο μεγάλο. Και βρήκαν ότι μπορούν πολύ ωραία να συνεργαστούν πάνω στην jazz άποψη, αλλά με τις ρίζες και τις αφρικάνικες και τις διάφορες των μουσικών. Θα μας ταξιδέψετε δηλαδή, με τον ένα τον άλλο τρόπο, είναι σίγουρο. Ναι. Ευχαριστώ, ναι, πολύ που ήρθατε. Καλή επιτυχία στη συναυλία. Εγώ ευχαριστώ.